Πώς θα ξεκινήσουμε, θα επιχειρήσουμε για να είμαι ακριβής να συνδεθούμε και θέλω να ευχαριστήσω θερμά και για την υπομονή βέβαια τον Δήμαρχο Αλμοπίας, τον κύριο Χρήστο Μπάτση. Ωστόσο έχουμε μπει λίγο στο κλίμα, έχουμε μπει στο κλίμα και όσοι έχουν επισκεφθεί τον συγκεκριμένο τόπο έχουν να θυμηθούν πολλά, η αλήθεια είναι. Χαρακτηριστικό το συγκεκριμένο πλάνο και αναφέρομαι στα λουτρά της περιοχής, στην μαγευτική λουτρόπολη της Αλμοπίας, με κύριο χαρακτηριστικό βέβαια τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών νερών. Εκεί δεν είχε πάει η Κρήτη σήμερα, εκεί ταξιδεύουμε, παρά το γεγονός ότι ίσως έχουμε κάποιες δυσκολίες με τη σύνδεση, θα το προσπαθήσουμε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, να τον ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για την υπομονή βέβαια, να τα πούμε τηλεοπτικά. Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά. Να σας καλωσορίσω από τα λουτρά του Πόζαρ, την όμορφη λουτρόπολη εδώ του τόπου μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτός και αν δεν είναι ευλογημένος τόπος. Αναφερόμαστε συχνά πυκνά εδώ πέρα στην Κρήτη και τις ομορφιές, αλλά είστε κι εσείς εκεί πάνω κάτι το ξεχωριστό. Όντως είμαστε πολύ ωραία. Να σας συναγήσω λοιπόν και να ζητήσω και εγώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην όλη τη σύνδεση. Καθόλου, Δήμαρχε, καθόλου. Πάμε να μας ξεναγήσετε λοιπόν τηλεοπτικά. Είμαστε στα λουτρά του Πόζαρ, μία λουτρόπολη της Ελλάδας, μία λουτρόπολη του Δήμου Αλμοπίας, μία λουτρόπολη η οποία μπορείς να την επισκεφτείς και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Μία λουτρόπολη την οποία μπορείς να απολαύσεις το ζεστό ιαματικό νερό, όπως επίσης μπορείς παράλληλα μετά το ζεστό ιαματικό νερό να απολαύσεις και το κρύο δίπλα στον άλλο τον καταράκτη. Μία λουτρόπολη που όποια εποχή και να επισκεφτείς είναι όμορφη. Είτε την άνοιξη για την πολύ ωραία φύση, βλάστηση και το φαράγγι που βλέπετε πίσω, είτε το καλοκαίρι για την υπέροχη δροσιά, είτε το φλόπορο για το πολύ ωραίο χρώμα των φύλων όταν αρρωδίζουν, πορτοκαλίζουν, είτε το χειμώνα με το χιόνι, το ζεστό νερό και παντρεύοντας την όλη αυτή επίσκεψη και με το καινοδρομικό κέντρο του Καϊμαξαλάν. Δήμαρχε, πώς προέκυψε αυτή η Λουτρόπολη λίγο, για να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν? Κοιτάξτε, αυτή η Λουτρόπολη έχει μια ιστορία πολλά χρόνια πίσω, έχει πάνω από 150 χρόνια ιστορία, αλλά ας πάμε λίγο στο σήμερα, καθώς τα τελευταία χρόνια γίνονται πολύ αξιόλογες προσπάθειες από όλους όσους έχουν περάσει, χωρίς να θέλουν να κάνουν πολιτική. Απλά εμείς έχουμε δώσει λίγο έναν άλλο τόνο, μια άλλη νότα, έχοντας την εξωστρέφεια ως πρώτη προτεραιότητα και έχουμε τη Λουτρόπολη πολύ ψηλά, την αγαπάμε που λένε ως παιδί μας και θέλουμε να τη μεγαλώνουμε σωστά. Έτσι λοιπόν και εμείς κάνουμε εδώ και τόσο καιρό, 3 χρόνια τώρα που είμαστε στη διοίκηση, έχουμε προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα προκειμένου αυτή η Λουτρόπολη να την επισκέπτεται πολλοί κόσμος και να τη μαθαίνει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, συνολικά, σε αιτήσια βάση, Δήμαρχε, ο αριθμός εκείνων που επισκέπτονται τη Λουτρόπολη και της περιοχής σας? Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, πρώτο κορονοϊό το 2019 είχαμε κοντά στους 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Είχαμε μία πάυση λόγω του κορονοϊού, γύρω στους 15 μήνες ήμασταν κλειστοί, αλλά τώρα πλέον έχουμε επανέλθει σε κανονικά επίπεδα και μετά τη λήξη και του υγειονομικού πρωτοκόλλου, γιατί τώρα πλέον δεχόμαστε όλο το κόσμο και έχουμε ανοίξει σχεδόν όλες τις πισίνες και τις κλειστές που έχουμε κάτω, καθώς αν γνωρίζετε, η Λουτρόπολη έχει μια πολύ μεγάλη έκταση. Είναι μια Λουτρόπολη 72 στρεμμάτων, η οποία έχει πάρα πολλά σημεία να επισκεφτείς. Έχει το Αλεξάνδριο υδροθεραπευτήριο, έχει τα παλιά που λέμε υδροθεραπευτήρια, έχει αυτό τον εξωτερικό καταράκτη. Απ' την άλλη εβδομάδα θα έχουμε άλλον έναν καινούριο, τον καταράκτη 2, όπως το λέμε, και έχουμε μια πισίνα πάνω Ολυμπιακών διαστάσεων, η οποία είναι υπέροχη και κολύμβηση. Πάλι με τη χρήση αιματικού νερού στους 37 βαθμού Κελσίου. Μάλιστα, και ξένοι βέβαια που έρχονται στην περιοχή σας, είναι κάτι μοναδικό, η αλήθεια είναι? Βεβαίως είναι μοναδικό, καθώς όπως είπαμε παντρεύεις το ζεστό και το κρύο. Παντρεύεις όλη τη φύση εδώ πέρα, τη δροσιά, τη πολύ καλή φιλοξενία που έχουμε, τα πολύ καλά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, καθώς όπως επίσης και τα αρκετά εστιατόρια και τις πολύ καλές ταβέρνες οι οποίες έχουμε και είναι πολύ αξιόλογες σε σχέση ποιότητας τιμής. Μάλιστα, το μήνυμά σας τώρα εδώ στην Κρήτη και στους κριτικούς μας παρακολουθούν, ποιο είναι από την όμορφη εκεί Αλμοπία? Το μήνυμά μας είναι ένα, επισκεφτείτε τα λουτρά του Πόζαρ, όποια εποχή του χρόνου θέλετε, είναι πολύ όμορφα,
Και αν έχετε μια ιδέα, ελάτε στην Αριδαία. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα να έρθετε εδώ πέρα, να δείτε τα λουτρά του Κόσαρ και όλες τις ομορφιές του τόπου και της θερμοκρασίας. Και αντίστοιχα να έρθετε και στην Κρήτη εσείς. Να κλείσετε το χρόνο σας πάρα πολύ με πολλά αξιοθέατα. Και αντίστοιχα, λέω, να κατέβετε στην Κρήτη κι εσείς. Η αλήθεια είναι ότι ναι, σας έχουμε επισκεφτεί άσχετα να γνωριζόμαστε. Κατεβαίνουμε κι εμείς, τιμούμε την Κρήτη, την Εβδομάδα Κρήτη και όπως και την Μακεδονία, την υπέροχη Μακεδονία μας. Δήμαρχε, να είστε καλά, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,